Παιδιά ήρωες αψηφούν το θάνατο και βγαίνουν από τα χαλάσματα μετά από 120 ώρες. Το Star ζωντανά στις επιχειρήσεις της ΕΜΑΚ. Αδιανόητες εικόνες από τα κτίρια στην Τουρκία. Κάποια είχαν χτιστεί χωρίς θεμέλια. Φωνικές κακοτεχνίες. Τι λέει στο Star εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τα δικά μας σπίτια. Το έλεος του Θεού, η σεισμόπληκτη της Συρίας, χωρίς φαγητό, νερό και στέγη χιλιάδες άνθρωποι. Γιατί δεν φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έχουμε θρίλερ σε εξέλιξη στην Αντιόχεια. Φαίνεται ότι μία κοπέλα που βρίσκεται στα χαλάσματα κατάφερε να στείλει μήνυμα στην πολιτική προστασία της Τουρκίας και τους ενημέρωσε για το σημείο στο οποίο βρίσκεται εγκλωβισμένη. Έχουν σπεύσει η ελληνική ΕΜΑΚ αλλά και δυνάμεις από άλλες χώρες και προσπαθούν να εντοπίσουν το κορίτσι. Ακριβώς δίπλα τους είναι η απεσταλμένη του Σταρ Κατερίνα Αρίστα. Κατερίνα, τι γίνεται τώρα? Είναι αυτό που λέμε δύναμη ζωής, Σπύρο. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη αυτή η γιγαντιαία επιχείρηση από την ελληνική ΕΜΑΚ, από τους συνοδέλφους τους από την Τουρκία αλλά και από την Βραζιλία. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι όλα ξεκίνησαν εχθές όταν η ΑΦΑΝΤ, η πολιτική προστασία της Τουρκίας, δέχτηκε ένα μήνυμα από το κινητό της κοπέλας, το οποίο έλεγε: Είμαι ζωντανή, είμαι κάτω από τη σκάλα, είμαι στο κενό. Αμέσως λοιπόν ενεργοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις. Βρίσκονται εδώ σωστικά συνεργεία. Θέλω να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά υπήρξε και μια επιχείρηση με τα σκυλιά τεκπαιδευμένα αλλά και με την θερμική κάμερα όπως και με το γεώφωνο. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ακούστηκαν κάποιες γρατζουνιές. Αυτό λοιπόν δείχνει, Σπύρο, ότι ίσως εδώ έχουμε αυτό που λέμε το θαύμα, η αναζήτηση του θαύματος που ψάχνουν τόσες αυτά τα τελευταία τουλάχιστον 48 ώρα εδώ οι διασώστες. Εκτός όμως από την γυναίκα αναζητούν και ένα μικρό αγοράκι. Ο πατέρας του το κάλεσε στο τηλέφωνο, η κλήση απαντήθηκε χωρίς όμως να ακουστούν φωνές. Θέλω να σου πω ότι πριν από λίγο είχαμε και κάποια χειροκροτήματα. Προφανώς κάτι έχουν εντοπίσει οι διασώστες στο σημείο. Εδώ γίνεται μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και ελπίζουμε πραγματικά στο τέλος να δούμε αυτό το θαύμα που περιμένουμε. Αυτό τι δείχνει? Ότι αντέχουν, θέλουν να ζήσουν. Και ελπίζουμε τις επόμενες ώρες να βγουν από εκεί μέσα ζωντανοί. Κατερίνα, το παιδάκι με το κορίτσι είναι κοντά, είναι στο ίδιο κτίριο? Είναι στο ίδιο κτίριο. Αυτή είναι η πληροφορία μας, ότι είναι στο ίδιο κτίριο. Έχουν χωριστεί ομάδες. Η ΕΜΑΚ, η δικιά μας, αναζητά το αγόρι. Οι Τούρκοι αναζητούν την αθλήτρια. Βέβαια, ο ένας προφανώς και βοηθάει τον άλλον σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Θέλω να σου πω ότι εκτός από το κορίτσι το οποίο βρίσκεται μέσα στα χαλάσματα και το αγόρι, η αθλήτρια έχει στείλει ένα μήνυμα, ένα αθλήτρια βόλεϊ, ότι μαζί της είναι ακόμα τρία κορίτσια, χωρίς όμως να γνωρίζουμε αν είναι εν ζωή ή όχι. Και βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία της κοπέλας που μας έστειλε πριν από λίγο. Είναι το κορίτσι που βρίσκεται λοιπόν στην πολυκατοικία που είναι ακριβώς πίσω σου και πολύ κοντά, όπως μας λες, είναι και το μικρό αγόρι. Επιχειρούν εκεί λοιπόν όλες οι ομάδες. Το κορίτσι, να πούμε ότι έστειλε το μήνυμα και είπε στο σημείο στο οποίο βρίσκεται. Ήταν συγκινητικό επίσης πριν από λίγο που είδαμε τα πλάνα όπου οι πυροσβέστες, οι άντρες της ΕΜΑΚ αλλά και οι Τούρκοι χειροκροτούν, που σημαίνει ότι κάτι έχουν ακούσει. Μας λες λοιπόν ότι υπάρχει μια γρατζουνιά και επίσης είναι συγκλονιστικό. Πραγματικά είναι θαύμα να μιλάμε για την κλίση. Α, εδώ είναι. Μισό λεπτό, Κατερίνα, να ακούσουμε και τον ήχο. Είναι τα χειροκροτήματα των πυροσβεστών που δείχνουν ότι κάτι έγινε. Αυτό είναι πριν από μερικά λεπτά. Αυτό είναι πριν από 16-17 λεπτά. Να, οι πυροσβέστες εδώ. Είναι οι Έλληνες, οι Τούρκοι μαζί, οι Βραζιλιάνοι, πάνω από το σημείο που βρίσκεται το αγοράκι. Το κορίτσι που έστειλε το μήνυμα, να πούμε, το αγοράκι απάντησε σε μία κλήση που του έκανε ο μπαμπάς του. Πιθανότατα έχει απαντήσει το αγοράκι. Ενώ το κορίτσι είπε ότι βρίσκονται δίπλα του ακόμα τρεις γυναίκες. Δεν ξέρουμε αν είναι στη ζωή, δεν φαίνεται να έχουν τις αισθήσεις τους, αλλά όλοι ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Κατερίνα, έχεις κάποια άλλη ενημέρωση? Κατεβαίνει κάποιος από τους πυροσβέστες να σας πει κάτι ή εσύ τι καταλαβαίνεις βλέποντάς τους ή ακούγοντας τους Έλληνες? Οι πυροσβέστες δεν έχουν κουνηθεί από το σημείο όσην ώρα βρισκόμαστε εμείς εδώ. Θέλουν να κερδίσουν αυτό το στοίχημα και να καταφέρουν να βγάλουν αυτές τις δύο ψυχές ζωντανές. Θέλω να σου πω όμως ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μετά από 136 ώρες, Σπύρο, 136 ώρες μέσα στα χαλάσματα, αν πράγματι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι ζωντανοί, αντιλαμβανόμαστε το τι ελπίδα και το τι δύναμη δίνει αυτό και στα υπόλοιπα συνεργεία και στις υπόλοιπες ομάδες που βρίσκονται εδώ για να
να συνεχίσουν να επιχειρούν, για να σταματήσουν τα μεγάλα μηχανήματα. Γιατί βλέπουμε τις τελευταίες ώρες ότι κυρίως τα σκαπτικά μηχανήματα είναι αυτά που επιχειρούν, βγάζουν τα μπάζα. Αυτό λοιπόν δίνει μια τεράστια δύναμη και μια τεράστια ελπίδα στις υπόλοιπες ομάδες να συνεχίσουν να μπαίνουν μέσα στα θαλάσματα, να συνεχίσουν να μπαίνουν μέσα στα ερείπια και να αναζητούν ζωές, Σπύρο. Είμαστε τώρα 135 προς 136 ώρες. Σε τι βάθος πιθανότατα βρίσκονται τα παιδιά, έχεις ενημερωθεί? Αυτή την εικόνα δεν την έχουμε για να τη δώσω ξεκάθαρα. Πάντως, δεν την έχουμε, όχι, και δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε και όλους τους διασώστες αυτές τις ώρες. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν, και αυτό κάνουν όλες αυτές τις μέρες που βρίσκονται εδώ. Βλέπεις λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουν επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Βλέπεις τους άνδρες της ΕΜΑΚ στα δεξιά και τους συναδέλφους τους στα αριστερά, τους Τούρκους. Προφανώς εκεί κάτι έχουν εντοπίσει, κάτι βλέπουν, έχουν ανάψει τους φακούς. Η θερμική κάμερα είναι συνέχεια επάνω. Μάλιστα. Μπαίνει συνέχεια σε αυτά τα σημεία που έχουν ανοίξει. Προφανώς θέλουν να περάσουν και το καλώδιο από το γεώφωνο για να ακούσουν κάτι. Κατερίνα, πριν από λίγο μίλησε ένας από τους φίλους της κοπέλας. Να δούμε τι είπε και θα γυρίσουμε σε σένα να σε ρωτήσουμε τι συμβαίνει ουσιαστικά και με τα κτίρια.